8 Έλληνες κυρίες και κύριοι θα επιχειρήσουν τον διάπλου της μάχης για ιερό σκοπό, ξεκινώντας από τον Ντόβερ στις 28 Αυγούστου. Θα διασχίσουν 45 χιλιόμετρα σε χαμηλές θερμοκρασίες, με ισχυρά θαλάσσια ρεύματα, μέρα και νύχτα. Ο στόχος είναι να συγκεντρωθούν χρήματα ώστε να αγοραστεί σχολικό λεωφορείο για τα παιδιά της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας και Αποκατάστασης Αναπήρων Προσώπων. Το ρεπορτάζ είναι της Άντα Στράκου. Με χαμόγελα και ενθουσιασμό για την πρόκληση που τους περιμένει και πίστη για την νίκη που πηγάζει από την εντατική προπόνηση και τον ιερό σκοπό του εγχειρήματός τους, τα 8 μέλη της ομάδας κολύμβησης Πάστρα Γκρέτον Αξιόζα θα διασχίσουν ένα από τα πιο ενδιαφέροντα αλλά και τα πλέον δύσκολα θαλάσσια περάσματα του πλανήτη. Θα κολυμπήσουμε στα παγωμένα νερά της μάχης. Είναι ένα εγχείρημα το οποίο το έχουμε αφιερώσει στην ΕΛΕΠΑΠ. Είναι ένα ταξίδι το οποίο έχει ξεκινήσει αρκετούς μήνες και είμαστε όλοι ευτυχείς. Ως συνταξιδιώτες, ως συγκολυμβητές και ως φίλοι, και θα θέλαμε να καλέσουμε και όλο τον κόσμο που μας βλέπει και που μας έχει αγαπήσει όλο αυτόν τον καιρό, γιατί έχουμε αποκτήσει και νέους φίλους μέσα από τη μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να στηρίξουν την ΕΛΕΠΑΠ. Θα ξεκινήσουν στις 28 Αυγούστου από τον Ντόβερ για να διασχίσουν 45 χιλιόμετρα και να αντιμετωπίσουν τις χαμηλές θερμοκρασίες, τα ρεύματα και τη νύχτα. Αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν μια εξαιρετικά δύσκολη θαλάσσια σκηταλοδρομία για να προσφέρουν σχολικό λεωφορείο στα παιδιά της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας και Αποκατάστασης Αναπήρων Προσώπων. Θα ξεκινήσουμε ξημερώματα Κυριακής, βράδυ Σαββάτου ξημερώματα Κυριακής. Το νερό το οποίο θα κληθούμε να κολυμπήσουμε είναι γύρω στους 17 βαθμούς Κελσίου. Τα ρεύματα είναι αυτά τα οποία θα μας δυσκολέψουν πάρα πολύ την προσπάθειά μας. Παρ' όλα αυτά είμαστε έτοιμοι, έχουμε προπονηθεί κατάλληλα. Έχουμε θάρρος, έχουμε δύναμη που αντλούμε από την ΕΛΕΠΑΠ, το ότι βοηθάμε τα παιδιά και θα γυρίσουμε νικητές. Η πρώτη ελληνική ομάδα που θα διασχίσει το κανάλι της μάχης αναχωρεί αυτή τη στιγμή για Λονδίνο. Έτσι ξεκινά ο σπουδαίος άθλος που στηρίζει τα παιδιά με αναπηρία. Γίνεται στα πλαίσια του προγράμματος Charity for You που κάνουμε στη Hons Place. Θέλουμε να συνδέσουμε τον αθλητισμό με τη φιλανθρωπία. Η ομάδα ξεκίνησε το 2013 όταν τρεις αχώριστοι φίλοι, η Ευγενία, ο Βαγγέλης και ο Βασίλης, ερασιτέχνες κολυμβητές, αποφάσισαν να λάβουν μέρος σε διοργανώσεις. Βάλαμε στόχο να περάσουμε την Πελοπόννησο, Σπέτσες Πελοπόννησο. Νέα πρόκληση να περάσουμε το Βόσπορο πέρσι. Και τώρα ανεβαίνουμε. Από τη στιγμή που τα καταφέρνω εγώ, μπορεί να τα καταφέρει οποιοδήποτε. Και αυτό θα ήθελα να ζητήσω. Είμαστε κοντά στο στόχο μας. Όποιος μπορεί, ας βοηθήσει να το πετύχουμε. Όταν στην παρέα προσθέθηκε ο προπονητής τους, οι στόχοι έγιναν υψηλότεροι και οι φίλοι περισσότεροι. Από μικρός είχα μεγάλη αγάπη για τη θάλασσα και πάντα ήθελα να βοηθήσω σε κάτι φιλανθρωπικό. Ευχαριστούμε για την αγάπη του κόσμου και ανταποδίδουμε. Μας δίνει πάρα πολύ δύναμη. Να περάσουν την αγριάδα της μάχης, βλέποντας την χαρούμενη θάλασσα όπως είναι γελαστή, για να φτάσουν στο τέλος. Γνωρίσαμε τους Έλληνες κολυμβητές της μάχης και θα είμαστε κοντά τους. Η ΕΛΕΠΑΠ έχει ανάγκη τη δική σας στήριξη.